me out to the ball game. Swing, better swing, better swing. Swing, better swing, better swing, better swing, yeah. Σήμερα λοιπόν θα σας ξεναγήσουμε στο χώρο του Λίγκου, της ταχύτητας και των τρελών αλμάτων, στον κόσμο του μπάγκι. Μπάγκι δηλαδή τηλεκατευθυνόμενα αμαξάκια, τα οποία κινούνται είτε είναι θερμικά με βενζίνη, είτε ηλεκτρικά. Στον κόσμο λοιπόν αυτόν θα μας ξεναγήσει ο πρωταθλητής Ελλάδος, ο Τάσος Βλαχόπουλος, ο οποίος είναι και ο πιστάρχης. Αυτός ο κόσμος του μπάγκι που βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα. Τι ακριβώς είναι? Είναι τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα τα οποία κατευθύνουμε από απόσταση και κάνουμε αγώνες με αυτά. Πηδάνε πολύ ψηλά, στρίβουν, φρενάρουν, αναπτύσσουν μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Τα θερμικά. Τα θερμικά και τα ηλεκτρικά περίπου μέχρι 60-70 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε όμως τσάλματα και πολλές τούμπες στον αέρα. Τούμπες έχουμε, γι' αυτό έχουμε και ξετουμπαριστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο να φέρουν το αυτοκίνητο ξανά μες στη διαδρομή. Μάλιστα. Και να συνεχίσει τον αγώνα του. Λοιπόν, όμως αρκετή ώρα μιλάμε και ας δούμε μερικές τρελές φιγουρές, τρελά άλματα με αυτά τα απίστευτα αυτοκινητάκια. Why, yes, I went to Harvard. Πάμε όμως να δούμε και τον Δημήτρη, ο οποίος δεν έχει θερμικό, δηλαδή ένα αυτοκινητάκι με βενζίνη, το οποίο χρησιμοποιεί βενζίνη, αλλά μπαταρία. Γιατί το διάλεξες? Έχει άλλη ευκολία, δηλαδή φορτίζεις την μπαταρία και δεν έχεις καθάρισμα, γιατί το θερμικό από τα λάδια που βγάζει το μοτέρ για εξάπλωση λερώνεται λίγο. Έχεις άλλη αίσθηση στον γκάζι και στο τιμόνι είναι το ίδιο περίπου. Βασίλης ή Μπίλης Τορπίλης. Τώρα αυτό θα μας το εξηγήσει on camera. Γιατί σε ονομάζουν έτσι? Έτσι. Βγήκε το όνομα, μες στην πίστα. Μπίλη Τορπίλη. Τις τορπιλίσιες προσπεράσεις και το χαμό που γίνεται για τα τρελά άλματα. Κατάλαβα. Γίνεται χοντρές. Ο χαμός. Χοντρές. Η πίστα αυτή είναι ορισμένες διαστάσεις, δηλαδή που πάντα σε όλους τους αγώνες πρέπει να είναι ίδιες, τα ίδια άλματα? Οι διαστάσεις της πίστας είναι συγκεκριμένες και ορίζονται από τους διεθνείς κανονισμούς του μοντελισμού. Ξεκινάνε όλοι μαζί, 2-2, double elimination. Ο τελικός είναι 10 αυτοκίνητα, οι καρδιές χτυπάνε δυνατά. Ανεβάζεται παλμούς καρδιά. Αδρεναλίνη στα ύψη και όποιος επιβιώσει. Όποιος επιβιώσει. Ωραίο μήνυμα, όποιος επιβιώσει. Πάμε να δούμε επιβίωση, παιδες. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Στέλιος. Στέλιο, πόσο χρονών είσαι? 11. 11 χρονών. Ποιος σε έβαλε στο σπορ? Ο θείος μου. Και πάμε να δούμε άλλο έναν πρωταθλητή, ο οποίος μας ήρθε από τον κόσμο των δύο τροχών, από το mountain bike, downhill, Δημήτρης Νησιώτης. Είχες βέβαια ένα τραυματισμό εδώ και πολλούς μήνες. Είχα τραυματισμό εδώ και 6 μήνες. Ξαναγύρισα σε μια παλιά μου αγάπη που είναι το μπάγκι, τα τηλεκατευθυνόμενα. Βλέπουμε δύο διαστάσεις. Είναι δύο κατηγορίες. Είδατε πριν τη μεγάλη κατηγορία που είναι το 1-8 νίτρο. Εδώ έχουμε δύο λίγο μικρότερες κατηγορίες. Το 1-10 κλίμακα και το 1-18. Είναι και τα δύο ηλεκτρικά. Όπως είναι η μία κατηγορία, είναι και η άλλη, απλά σε μικρότερη κλίμακα. Τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει? Θα έλεγα να ξεκινήσει, όχι με πάρα πολύ μεγάλο budget, δηλαδή και με λίγα λεφτά που θα μπορούσε να ξεκινήσει να παίζει.
Και σιγά σιγά με την προπόνηση, σιγά σιγά ας πούμε να εξελιχθεί και γιατί όχι να κερδίσει κάγονες. Αυτά λοιπόν όσο αφορά τον απίστευτα διασκεδαστικό κόσμο τον Μπάγκη, τον τηλεκατευθυνόμενο Μπάγκη. Μέχρι την επόμενη φορά όλα θα πάνε καλά.